Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε. Εδώ τώρα συναντάω κόσμο, πάει για φαγητό. Καλή όρεξη. Δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε στο σπίτι, από όπου μας βλέπετε. Αχ, εμείς πεινάμε ήδη. Περιμένουμε να πάει 3 και 20 να φάμε. Είσαι πολύ ασορτή με το background σήμερα. Ξανά ένα πλάνο στον Κωνσταντίνο. Πιο φωτεινός βέβαια ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία, πολύ ανοιξιάτικα όλα τα χρώματα. Στρογγυλά 20 Ιουνίου, παρακαλώ. Και Κυριακή έχει εκλογές. Δεν ξέρω με 35 άρια πού θα πάμε. Καλή τύχη να τους ευχηθούμε στους πολιτικούς μας που θα λείπουν όλοι στα εξοχικά τους Σαββατοκύριακο και θα είναι στις παραλίες. Εμείς πιστοί όμως. Πιστοί στην κάλπη εμείς. Αν και έχω ακούσει ότι πάρα πολλοί νέοι θα αποκλίνουν από τη διαδικασία. Θα πάνε παραλίες, θα πάνε ήδη για κοκτέιλ, έχουν τελειώσει και εξαστικές σιγά σιγά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ σου. Με κάποιους γνωστούς που έχω μιλήσει. Κάτι πολιτικό. Με κάποιους γνωστούς. Το σωστό είναι να κάνουμε βουτιά και μετά να κάνουμε. Παιδί μου και τα δύο. Δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, αντιδρούν τώρα κάποιοι βέβαια. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το θρίλερ στον Ατλαντικό με το υποβρύχιο. Μιλάμε για άλλα βάθη και άλλη κατάσταση θάλασσας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θρίλερ που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες με τους ζάμπλωτους, πάμπλωτους που έχουν μπει σε αυτή την περιπέτεια να καταδυθούν, λέει, στα 4.000 μέτρα για να βρεθούν στα ερείπια στο ναυάγιο του Τιτανικού. Και πληρώνοντας εξωφρενικά ποσά. Πληρώνοντας 250.000 εισιτήριο έκαστος. Ναι, κάτι τέτοια στιγμές σκέφτομαι και χαίρομαι που δεν είμαι πλούσια. Γιατί άμα είσαι πλούσιος, ρε παιδί μου, έχεις και πάρα πολύ χρόνο να ξοδέψεις. Δηλαδή δεν έχεις κάτι να κάνεις. Οπότε λες, ας κάνω κάτι φάνταστο, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι πολλοί. Και να μια στιγμή αυτά που. Αυτά είναι κάποια από τα πρόσωπα των ανθρώπων που λέγεται ότι ήταν επιβάτες μέσα. Και είναι ξεχωριστή, θέλω να πω, στον επιχειρηματικό κόσμο ή στον κόσμο πραγματικά της. Κάνουν έρευνες. Σαν σκέψη πάντως, σε πιάνει μια μικρή κρίση πανικού, νομίζω, το να είσαι εγκλωβισμένος σε ένα υποβρύχιο και να μην ξέρεις που είσαι και τι θα κάνεις. Και το οξυγόνο που έχουν θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, μαθαίνουμε. Είναι ένας Πακιστανός μεγιστάνας, ο οποίος λέγεται ότι είναι με το γιο του μέσα στο υποβρύχιο αυτό. 19 σωστά, όπως λες, Φίβο, έχουν υπολογίσει ότι το οξυγόνο θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, γιατί είναι, λέει, για 72 ή 96 ώρες. Οπότε αυτή τη στιγμή που αγνοείται αυτό το υποβρύχιο, που λέγεται μάλιστα και διαβάζω ότι θα μπορούσαν να το χειριστούν, λέει, σαν PlayStation, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Πάντως δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι κάποιος κλεισμένος εκεί μέσα και να ξέρει ότι πλησιάζει κοντά στο θάνατό του. Είναι όταν μιλάμε για μέχρι την Πέμπτη, ας πούμε, να ξέρεις ότι αυτή είναι η φιάλη οξυγόνου που σου αναλογεί. Ή ο αέρας, τέλος πάντων, και ότι πρόκειται, ας πούμε, να δεις το χάρο με τα μάτια σου, με λίγα λόγια. Είναι κάπως τραγική ηρωνία ότι ακόμα και πάρα πολλά λεφτά να έχεις, τελικά δεν σώζεσαι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Να ρωτήσω όμως κάτι, παιδιά, έτσι όπως το συζητάμε τώρα. Γιατί νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν κατακτήσει και τα πάντα, δεν είναι τίποτα για κάποιον ο οποίος έχει δισεκατομμύρια να πληρώσει 250.000 εισιτήριο για να μπει μέσα σε αυτό το σκάφος, στο υποβρύχιο. Αλλά απ' την άλλη, μήπως αυτό ακριβώς τους οδηγεί στα άκρα, η αλαζονία, στα όρια. Λες, μήπως, η δηλαδή, ένας από αυτούς, λέει, ένας Βρετανός δισεκατομμυριούχος, είχε πάει και στην πτήση στο διάστημα του Μπέζου. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σε ένα διαρκές τέτοιο κυνήγι περιπέτειας, αναζήτησης, κατάκτησης. Ήταν και η δουλειά του, βέβαια. Αν ήταν ερευνητής ο άνθρωπος, είναι λογικό να θέλει να ψάχνει. Εγώ το άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον έστελναν, από ό,τι διάβασα, ανά 15 λεπτά στέλνουν σήμα πάνω ότι όλα είναι καλά. Πού χάθηκε η επικοινωνία και εκεί καταλάβαμε ότι είναι το πρόβλημα. Δεν ήταν από πάνω διαρκώς ένα σκάφος. Αυτό. Έχεις δίκιο. Εγώ σκέφτομαι επίσης ότι άμα είσαι τόσο πολύ πλούσιος, γιατί ας πούμε ο Πακιστανός που λέμε ότι είναι, η οικογένειά του λέει, είναι πιο ισχυρή και πλούσια στο Πακιστάν, μιλάμε για κρίσους δηλαδή. Δεν είχαν δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι σαν αυτούς τους δίσμηρους που δηλώνει το Πακιστάν ότι ήταν περίπου 300, λέει, στο ναυάγιο στην Πύλο. Τώρα δεν υπάρχει σε αυτό το σύγκριση. Απλά συνειρμικά ξέρεις τι έκανα τώρα. Αλλά θέλω να πω τόσα λεφτά έχεις. Δεν έχεις βάλει, δεν ξέρω, τρία δικά σου υπερπλοία πάνω από το υποβρύχιο. Ναι, εδώ πάνε να φάνε, ας πούμε, ένα πιάτο φαΐ και από πίσω είναι οι μπράβοι και τους ακολουθούν για να μην πάθουν τίποτα, ας πούμε. Πόσο και ξαφνικά συμβαίνει τώρα αυτό. Παιδιά, είναι εξωπραγματικό. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα. Εμείς λέγαμε στο meeting ότι αν είχαμε τόσα λεφτά, που είμαστε φτωχοί τώρα, δεν πάει εκεί ο νους μας. Όχι, λέγαμε με το Φίβο ότι αν είχαμε τόσα λεφτά, θα πηγαίναμε σε 4-5 resort, να είχαμε κάνει από 15 κρατήσεις. Τι υποβρύχια τώρα. Και σήμερα θα τραγουδήσεις το αν ήμουν πλούσιο στο τέλος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο μέσο πιο ασφαλές που είναι το ποδήλατο, αλλά υπάρχουν
πολλοί τρόποι να ποδηλατείς. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να πετάξεις τα ρούχα σου και να κάνεις ποδηλατάδα. Όπως εδώ. Λοιπόν, εντάξει, για να σοβαρευτούμε τώρα, αυτή εδώ η ποδηλατοδρομία είναι μια συγκεκριμένη έτσι, διεθνής εκδήλωση, όπου ποδηλάτες διαδηλώνουν ή, εν πάση περιπτώσει, εκφράζουν τη στήριξή τους και προς το περιβάλλον και προς το μέσο του ποδήλατου, εν πάση περιπτώσει, εδώ και χρόνια. Εδώ είναι από τον Bristol. Υπάρχουν και αντιδράσεις όμως, έτσι, δηλαδή κάποιοι δεν θεώρησαν ωραίο το θέαμα αυτό, το θεώρησαν άσεμνο. Ναι, βέβαια, πάρα πολλές ότι δεν τους άρεσε και σαν αισθητική. Ναι, ότι είναι τρελοί, έχουν ακούσει, μαζέψτε τους, τι είναι αυτό το θέαμα που βλέπουμε στους δρόμους του Bristol. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι τρελάθηκαν στα αλήθεια και βγήκαν έξω στους δρόμους γυμνοί, γιατί βλέπουμε ότι διαδηλώνουν με τον δικό τους τρόπο, πάνω στα σώματα τους έχουν και κάποια συνθήματα. Ναι, στο πόλι, τι έλεγε προφανώς για βέβαια, είναι για το πετρέλαιο βασικά, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας και για το ότι ο άνθρωπος μπορεί. Ταιριάζεται και στην Ελλάδα αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει ξαναγίνει. Γίνει, γιατί λέει ότι την Παρασκευή θα έχουμε μια αντίστοιχη τέτοια ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι δεν είχε ξανασυμβεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Βέβαια, χρόνια. Ναι. Να μην το, αυτό το αναφέραμε. 23 Ιουνίου διαβάζω ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η γυμνή αυτή η ποδηλατοδρομία. Που στην ουσία είναι γιορτή του σώματος και του ποδηλάτου. Και είναι κάπως σαν διαμαρτυρία και για την έκθεσή μας εντός εισαγωγικών και μη εισαγωγικών. Στη βία, στα καύσιμα. Ναι, τώρα η στόχη, ας πούμε, και ο σκοπός έχει επεκταθεί σε πολλά και διαφορετικά. Ναι, όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη συνοχή, τη σύνδεση με το πετρέλαιο και το διαδηλώνω γίνος. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, είναι ένας τρόπος για να τραβήξουν τα βλέμματα πάνω τους έτσι ώστε να ακουστεί το μήνυμά τους. Okay. Γιατί αν ήταν μια απλή ποδηλασία με ρούχα, πιστεύω ότι δεν θα σχολιόταν κανένας, οπότε δεν θα μπορούσαν έτσι να περάσουν το μήνυμα. Τώρα κάνουν κάτι έξτρα, έτσι ώστε να γυρίσουν τα βλέμματα πάνω τους και να ίσως να ακούσουν ο πλανήτης. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, σου λέει ότι κυκλοφορούν και πολλοί γονείς με τα παιδάκια τους, ας πούμε, στους δρόμους. Γιατί, μωρέ, φίβο πάλι αυτό, αυτή η καραμέλα. Δηλαδή, το γυμνό, τι πειράζει. Όχι, εγώ λέω και την αντίθετη άλλο, φωνή. Αν θα το κάναμε ή αν θα ήμασταν κι εμείς. Ναι, το καταλαβαίνω ακριβώς έτσι όπως το λες και έτσι ακριβώς είναι. Απλά το γυμνό από μόνο του. Αυτό η καραμέλα, οι γονείς με τα παιδάκια, δηλαδή και τα παιδάκια το ίδιο σώμα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή το θέμα είναι πώς το εκθέτεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω προσωπικά, αλλά δεν θα με. Βάλε κράνος, ούτε θα με σόκαρε, ούτε θα ήμουν κατά. Αυτό λέω. Αυτό το επιχείρημα ότι, ας πούμε, ναι, υπάρχουν οικογένειες και θα τα δουν μικρά παιδάκια. Ξέρω εγώ, αν μεγαλώνεις. Προφανώς και δεν είμαι γονέας ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θέλω να πω το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να του λες μία. Αυτό το γυμνό είναι κακό, θα σε τρομάξει, θα σε ενοχλήσει. Αυτό είναι η ενοχλήση. Ωραία, και να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, αφού το συζητάμε έτσι απαραίτητα. Να καταλάβω κάτι. Εμείς τώρα λοιπόν συζητάμε αυτό και λέμε πόσο. Πρέπει να απενεχοποιήσουμε το γυμνό σώμα. Γιατί και εμείς λοιπόν πολύ απλά δεν εμφανιζόμαστε γυμνοί ή γιατί δεν παίζουμε χωρίς μπλερ τα σώματα αυτά. Θα σου πω ακριβώς γιατί. Γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει και ακόμα και εμείς που είμαστε νέοι, θεωρώ ότι κουβαλάμε όλο αυτό το στερεοτυπικό πράγμα από την προηγούμενη γενιά που σου λένε ότι το σώμα πρέπει να το κρύβεις, πρέπει να ντρέπεσαι πολλές φορές μαζί σου, αυτό, μαζί σου. Και δεν πρέπει να βγαίνεις έξω με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όμως γιατί δεν το αλλάζουμε, εφόσον εμείς το συζητάμε, δηλαδή μπορούμε να το αλλάξουμε. Ενώ, εγώ το λέω γενικά. Σιγά σιγά μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, με τα ρούχα του, αλλά με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. Πάρα πολύ ωραία περνάει ο Ομπάμα, ο Μπαράκ Ομπάμα. Βλέπουμε εδώ, συνεχώς έρχονται πλάνα, αν και νομίζω ότι σήμερα, περίπου κατά τις 4, λέει, τον περιμένουν να φυχθεί στην Αθήνα και θα τελειώσει αυτή η κρουαζιέρα. Εδώ όμως, τι ωραία, με το κρασάκι του, κάνει βόλτα στη Σύφνο. Έχει από τις πιο ωραίες χώρες η Σύφνος. Είναι αυτά τα φοβερά σοκάκια. Όμορφη, με τα λευκά σπιτάκια. Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι και στον Αρτεμόνα. Νομίζω ότι είναι στη χώρα της Σύφνου, όντως. Διάβαζα κάπου ότι λέει ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και ότι για να πάει και από την παρό στην Αντίπαρο που πήγε στον φίλο τον Ντόμ Χάνκς, είχαν λέει, πώς το λένε, να ακυρωθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι κάμερες του πλοίου για να μην υπάρξει ποτέ κανένα πλάνο του. Να, τελικά που το βρήκαμε το πλάνο όμως. Καλά, έχουν δοθεί πολλά πλάνα πλέον, έτσι. Ναι, πλέον, δηλαδή, ναι. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές στιγμές. Να, και από το χθεσινό φαγητό εκεί πάλι στην Σύφνο, ναι. Και όλα αυτά. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο που τον βλέπετε έτσι, μια τέτοια casual έτσι, εμφάνιση? Εγώ, ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο που βλέπω τον Μπαράκ Ομπάμα στα στενά, ας πούμε, ενός νησιού. Απλώς ήταν. Εμένα η μόνη μου έγνοια είναι αν θα γυρίσει πίσω το ποτήρι από εκεί που το πήρε, γιατί είχε χαλάσει το σερβίτσιο. Μα είπε, παιδιά, ήταν στο μαγαζί, πήρε το ποτήρι και έφυγε αμέσως. Όχι μόνο αυτό νομίζω. Νομίζω και άλλοι. Ένας φαινέ, και ένας φίλος του, φίλος του, δεν ξέρουμε πίσω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι και ένας άνθρωπος που μπορείς να τον φανταστείς. Δηλαδή, είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, που δεν γλωτσάει. Γιατί το είχε καλλιεργήσει και έτσι. Ίσως ο πρόεδρος που είχε το πιο ανθρώπινο προφίλ μέχρι αυτή τη στιγμή έτσι, που έχουμε παρακολουθήσει. Πάντως είναι
okay. Θέλω να πω. Θε να σε πάω σε έναν άλλο πρόεδρο. Α, ναι, άσε με να σου δώσω άλλη μία είδηση εδώ. Γιατί κοιτάω. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, όχι κρασάκι, μία μπύρα πήγε να πει ναι. Ο άνθρωπος και βρήκε τον πελά του. Παιδιά, είναι αυτό. Πραγματικά με τόσα σχόλια που έχει ακούσει ο έρημος, τοξική αρενοπότητα. Τι παραδείγματα δίνει στους ανθρώπους έξω για την κατανάλωση αλκοόλ. Οριακά ήταν να του κάτσει και στο λαιμό. Επειδή απλά δίψασε και πήγε να γιορτάσει με την παρέα του την νίκη της ποδοσφαιρικής. Είναι καλές τα αποδυτήρια μιας ενός αγώνα ράγκμπι, τι ήτανε, και πανηγύρισαν. Και είναι όλα τώρα, εκεί είναι όλα τα αγόρια μαζί. Προφανώς πρόεδρε του δώσανε μια μπύρα. Ήπια μονορούφ λέει την μπύρα και επειδή την ήπια σε 18 δεύτερα, τον μέτρησαν κιόλας. Του είπαν όλα αυτά, ότι δεν είναι υγιές το πρότυπο που δίνει ο πρόεδρος. Δεν πρόεδρος. Είναι η αποθέωση του political correct. Δεν ξέρω, δηλαδή υπερβολικό μου φαίνεται. Όποιος έγραψε, μια βουλευτή σε Γαλλίδα, νομίζω αυτό δεν λέγαμε και πριν, ότι κάπως έγραψε τοξική αρενοπότητα για την πύρα που την ήπια μονορούφη. Και όχι μόνο αυτό, είπαν κιόλας ας το έκανε, αλλά όχι μπροστά στις κάμερες. Βέβαια. Δηλαδή, για την υποκρισία. Και για την υποκρισία του πράγματος, όλοι να το κάνει, αλλά να μην το δούμε ότι το κάνει. Λοιπόν, καλύτερα να μείνουμε σε αυτά. Ωραία τα λέτε. Κάνει κατακράτηση μπύρα. Κάνει κατακράτηση. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει ο Μακρόν. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή θα ακουστεί το αυτή σε λίγο, πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας και προχωράμε. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριο. Στην τελική ευθεία πριν από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου και οι πολιτικοί αρχηγοί δίνουν τα αρέστα τους στις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις. Γιατί ο Δημήτρης Κουτσούμπας τρολάρει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και γίνεται viral? Ναυάγιο στην Πύλο. Εντοπίστηκαν άλλες τρεις σωροί. Στους 81 οι νεκροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και απολογούνται οι 9 Αιγύπτιοι συλληφθέντες. Γυναικοκτονία στην ΚΟ. Οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Γιατί αυξάνει συνεχώς η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών? Ο μαρτυρικός θάνατος της Αναστέιζια μας φέρνει στη μνήμη την υπόθεση της Ελένης στο Παλούδι. Μέσω της εκπομπής μας, ο πατέρας της, Γιάννης Τοπαλούδης, ζητάει να ακουστεί ο πόνος και η κραυγή αγωνίας του. Θα ταξιδέψουμε στο νησί των Ανέμων με ένα άλογο, ενώ θα κάνουμε βόλτα στην παραλιακή της Ισπανίας με έναν Έλληνα. Και στο top της ημέρας, σας έχουμε τον καλύτερο τρόπο για να χωρέσετε τα πάντα στη βαλίτσα σας. Αυτά πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντα από εδώ και πέρα. Πώς θα φτιάξεις τις βαλίτσες για τις διακοπές, έτσι, να πάρεις τα πάντα. Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, θα δώσουμε και τα tips. Τώρα, σαν σήμερα 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1940, ποια είναι η Μαρία Άννα Σοφία Καλογεροπούλου. Ναι. Μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα και μεγάλη καριέρα βέβαια, η οποία σαν σήμερα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό της συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Μία ξεπέραστη ντίβα. Ναι, εντάξει. Ποια, τι κάνει μια μια ως τα κεραμίδια. Σε λίγο η αποκάλυψη, αν και πιστεύω έχετε καταλάβει όλοι. 14 χρόνια πέρασαν από τα εγγένεια ενός κοσμήματος της Αθήνας και της Ελλάδας, όπως έγραφαν μάλιστα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εκείνη τη μέρα, ένα έργο αρχαίας και σύγχρονης περηφάνειας εγγενιάστηκε σήμερα. Κοσμήματος, εννοείς δηλαδή κάτι που διαθέτουμε ως χώρα με μοναδικούς θησαυρούς. Ακριβώς. Και έχουμε πάει όλη μια βόλτα. Πέρασαν 14 χρόνια, ρε παιδί. 14 χρόνια, ναι. Και έχουμε και πλάνα από εκείνη την ημέρα, γιατί φυσικά τα ντοκουμέντα μιλάνε από μόνα τους. Σε λίγο οι αποκαλύψεις. Για να σε ακούσω στα κίτρινα σήμερα. Βέβαια. 2010, τεράστιο hit από Αμερικανίδα τραγουδίστρια και Αμερικανό ράπερ, με ένα βίντεο κλιπ γεμάτο καραμέλες, ροζ συννεφάκια, σαντιγί. Πάρα πολύ. Έχουμε ξένο δηλαδή σήμερα. Ξένο. Τεράστιο. Για να ακούσουμε. Λοιπόν. Πάμε. Χορεύετε, το καταλάβατε. Καλιφόρνια Γκέρλς. Το βρήκε. Έλα. Πάμε. Κέιτι Πέρι, Σνουπ Ντογκ. Ωραία. Φύγαμε. Τρίτη 20 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Πάμε να δούμε μαζί όσα έγιναν σαν σήμερα. Πίσω στο 1837, η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. Μια βαθιά συντηρητική και πουριτανική κοινωνία.
1909. Γεννιέται ο Έρολ Φλίν, ο θρυλικός Ζεν Πρεμιέ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Με τη λάμψη του μαγνήτιζε το φακό και προκαλούσε ρήγη συγκίνηση στο γυναικείο κοινό. Σαν σήμερα το 1940, η Μαρία Κάλλας, μόλις 17 ετών τότε, υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Γενέθλια για την Nicole Kidman. Κλείνει τα 56. Αν και έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, έχει κατακτήσει μόνο ένα Όσκαρ. Το 2003, η ερμηνεία της ως Virginia Woolf στην ταινία «Οι ώρες» της χάρισαν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. 20 Ιουνίου 1978. Καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Θεσσαλονίκη. Τραγικός απολογισμός, 49 νεκροί. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οκταώρευσης πολυκατοικίας στην πλατεία Υποδρομίου. 2009. Πραγματοποιούνται μεγαλοπρεπώς τα εγγένεια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήθους ξένων ηγετών. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε. Και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσει το μεσημεριανό top. Όντως. Αλλά κάπως έτσι λίγο περίεργα στο νούμερο 6, γιατί έρχεται η περιπέτεια του τζαμί στις νεροτσουλήθρες που μπορεί να σου ξυπνήσει η κλειστοφοβία ακόμα κι αν δεν έχεις. Ας πέσει το νούμερο 6. Ένα βίντεο, κρατηθείτε, το οποίο μετράει πάνω από 43 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, το οποίο το ανέβασε ο φίλος μας εδώ που βλέπετε, ο Τζαμί. Πήγε, που λέτε, στις νεροτσουλήθρες της Μαλαισίας, στο υδροπάρκο Escape, και έκατσε κανονικά όπως καθόμαστε όλοι για να κατέβουμε. Παιδιά, εγκλωβίστηκε δύο φορές. Σφήνωσε δύο φορές μέσα στην νεροτσουλήθρα και δεν μπορούσε να κατέβει, προσπαθώντας, όπως βλέπετε, σπρώχνοντας δεξιά και αριστερά. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας. Παιδιά, δεν είναι μόνο. Δεν ξέρω αν σφήνωσε ή αν χάθηκε. Ναι. Σαν λαβύρινθος ήταν εκεί μέσα, από ποια πλευρά να πάει. Φαίνεται λίγο και με την κάμερα, έτσι. Βέβαια. Είναι ναι. Σαν. Ναι, όντως και εγώ θα μπερδευόμουν και αν σκιάσει πανικός εκεί μέσα. Κλειστοφοβία. Βέβαια. Και ήταν και οι ναυαγωσώστες ευτυχώς απ' έξω. Προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν να κρατήσει την ψυχραιμία. Όπως τον εντόπισαν ευτυχώς εγκαίρως. Τα κατάφερε. Λογικά δεν θα ξαναπάει τις νεροτσουλήθρες ο κύριος. Αλλά, παιδιά, στο νούμερο 5, οι δρόμοι του Coney Island γέμισαν γοργόνες. Πάμε το δούμε. Στη Νέα Υόρκη είναι αυτό το νησί, το παραθαλάσσιο μάλλον μέρος εκεί που βλέπετε. Και αυτή η παρέλαση με τους ναυαγούς, τις γοργόνες, τους ποσειδώνες που βλέπουμε στις οθόνες μας σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού και είναι η 41η παρέλαση που γίνεται εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένα στην Surf Avenue, την οποία κατέκλυσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε. Χαρούμενοι, χορεύοντας, βάζοντας τις στολές τους, άλλοι πιο λιτές στολές, άλλοι λίγο πιο κεντρικές, αλλά έτσι είναι λίγο να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι όλοι μαζί. Α, έχουν διαφορετική ημερομηνία από τις δικές μας απόκριες. Είδες. Ωραίο είναι. Βλέπουμε και έτσι διαφορετικές εικόνες. Σίγουρα. Πάμε τώρα κατευθείαν στο νούμερο 4 και σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε στο Coney Island ή και σε οποιοδήποτε άλλο νησί και κάνετε πρόωρα τις διακοπές σας, ναι, σας έχουμε τον τρόπο για το πώς να φτιάξετε τη βαλίτσα σας. Πες μου. TikTok για άλλη μια φορά σου δίνει τη λύση. Μία κοπέλα η οποία ασχολείται πάρα πολύ έτσι με τα hacks, δηλαδή σου δείχνει πώς να φτιάχνεις έτσι πρακτικά πράγματα για το σπίτι και όχι μόνο, μας δείχνει, παιδιά, πώς πρέπει να πακετάρουμε τη βαλίτσα. Αρχικά σου λέει πάρε όσα καλώδια χρειάζεσαι μαζί σου. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο που διπλώνει τα ρούχα και σου δίνει ένα μυστικό για να χωρέσουν όλα στη βαλίτσα. Δεν τα διπλώνεις, αλλά τα κάνεις όλα σαν ρολό. Για να και τα βάζεις σε ένα άλλο κουτί. Έχετε κάνει, παιδιά, αυτό? Δεν το έχω κάνει εγώ, γιατί νομίζω θα τσαλακωθούν και έτσι όμως με έναν τρόπο. Όχι, σου είχε απάντηση. Τσαλακώνονται, λέει, λιγότερο από όταν διπλωθούν. Αλήθεια. Βέβαια. Τι λες τώρα. Παιδιά, όμως αυτό θέλει φοβερή προετοιμασία. Βέβαια. Δηλαδή,
να το κάνεις, αλλά αν τα κάνεις τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνεις. Εγώ τα πετάω μες στη βαλίτσα ότι βρω και δεν είναι αυτό, βέβαια. Τελευταίο βράδυ. Δεν προλαβαίνεις. Αυτό θέλει να πάρεις τα κουτάκια σου, να κάνεις τα επιμέρους μέσα έτσι. Θέλει όλα αυτά τα που χρειάζονται. Μέχρι για τα καλώδια. Έχει ειδικότητα και για τα καλώδια, βλέπω. Ακριβώς. Και, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι, σου λέει ότι χωράει πολύ περισσότερα η βαλίτσα από όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Και μια μικρή βαλίτσα, έτσι. Μα για να πάρεις τις μικρές συσκευασίες, τα σαμπουάν σου, αυτά. Έχεις δει γιατί κουβαλάς το μεγάλο. Ναι. Χώρο, τα πιάνουν αυτά. Και σαμπουάν σου λέει όχι υγρό, να πάρεις λέει σταθερό και να το πεις ναι, βέβαια. Τα έχει όλα οι φίλοι μας αυτοί. Και τη βαλίτσα λέει δεν πρέπει να την έχεις κανονικά στο έδαφος οριζόντια. Πρέπει να την έχεις κάθετα και να τα στιβάξεις σαν πύργο τα ρούχα. Δηλαδή το κάνουμε λάθος στο καιρό. Στο TikTok. Θα το κάνω βίντεο στο TikTok. Λοιπόν, και στο νούμερο 3, παιδιά, αν αναρωτιέστε ποια είναι η μεγαλύτερη φαν του Harry Styles, η Δούλια Βρήκες. Ναι, τη βρήκα. Αυτή λοιπόν η κυρία είναι η 78χρονη σούπερ φαν του Harry Styles, η Ρέινα Λαφανταΐζη, η οποία έχει αναγνωριστεί ως η γυραιότερη φαν του Harry Styles. Λέει ότι τα τραγούδια του είναι καλύτερα και από του Elvis Presley και από του Rod Stewart. Κάτι λέει, θα ξέρει, κυρία αυτή, θα ξέρει. Τους πρόλαβε μάλλον όλους. Λέει, δεν είναι... τους πρόλαβε όλους, αλλά να σου πω κάτι, έχει κερδίσει την αγκαλιά του Harry Styles. Βέβαια, όπως με αυτά και μετά, αλλά... έχει πάει σε όλες του τις συναυλίες, μαζί με την εγγονή της, τη Ρενέ, η οποία την είχε μοιήσει στη μουσική του Harry Styles και την είχαν πάρει είδηση έτσι, η ομάδα του Harry Styles και πήγε στα καμαρίνια, την πήγαν μάλλον στα καμαρίνια του Harry Styles και την αγκάλιασε, της είπε πόσο τον τιμάει η παρουσία της εκεί πέρα και να πούμε ότι συνεχίζει να πηγαίνει έτσι, σε οποιοδήποτε concert κάνει. Από τα ωραίτερα τραγουδάκια αυτό που ακούμε. Το As It Was, ναι, και αυτό. Και της κυρίας είναι το αγαπημένο. Μάλλον, ναι. Νομίζω ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 2 και σε συναυλιακό mood παραμένουμε γιατί θα πάμε κατευθείαν στα MAD Video Music Awards για το 2023. Πρωταγωνίστριες της βραδιάς, μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, δεν ήταν άλλες από την Έλενα Παπαρίζου και την Ελένη Φουρέιρα σε ένα εντυπωσιακό ντουέτο όπου τραγούδησαν φυσικά τα τραγούδια τους από τη Eurovision που τις έφεραν στις νικητήριες θέσεις και επιφύλανσαν και μία έκπληξη στο κοινό. Απολαύστε τις. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, της είπε και έκλεισε το άκτους με ένα φιλί και μετά η Ελένη Φουρέιρα γονάτισε, σε βίντεο που δεν έχουν βγει ακόμα, πέρα από το TikTok, γονάτισε και υποκλήθηκε στην Έλενα Παπαρίζου, δείχνοντας η μία την εκτίμησή της ως καλλιτέχνηδες στην άλλη. Ένα εντυπωσιακό σοου. Εντάξει, είναι ήδη όλα και τα δύο, τώρα τι να λέμε. Έχουν οι επιτυχίες τους, ακόμα ακούγονται σήμερα σε όλα τα ραδιόφωνα, τις ακούμε και εμείς ακόμα, τι να λέμε. Και παραμένουμε και σε άλλη μια συναυλία, παιδιά, ναι, της Bebe Rexha, η οποία κατέρευσε επί σκηνής. Πάμε να τη δούμε. Και εκεί λοιπόν που τραγουδούσε, της έρχεται ένα κινητό παιδιά στο κεφάλι. Από ένα φαν από το πλήθος. Και βλέπουμε εδώ πέρα την διάσημη καλλιτέχνη να καταραίει στη σκηνή. Προφανώς έφυγε επί τόπου και πήγε στο νοσοκομείο να κάνει ράματα. Γιατί λέει παιδιά. Βέβαια, επειδή το κινητό είναι και βαρύ. Και αν σου έρθει με φόρα στο κεφάλι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έκανε. Και γιατί να πετάξει το κινητό. Γενικώς είναι μια νέα τάση, να το πω έτσι. Το κοινό πετάει τα κινητά του. Στον καλλιτέχνη που τραγουδάει στη σκηνή για να βγάλει φωτογραφία ο καλλιτέχνης με το κινητό του φαν και να το πετάξει στην πίσω. Αμερική, γιατί εδώ έχω δει τους ανθρώπους στις πίστες να λένε μην πετάτε τα γαρίφαλα και τα πανέρια μαζί. Πυρούνια. Εδώ δεν το κάνουν τόσο πολύ. Στο εξωτερικό ισχύει πιο πολύ αυτό και ας πούμε και πολλοί καλλιτέχνες βλέπουμε ότι νευριάζουν με αυτή την τάση και πετάνε τα κινητά μακριά. Ας δείξουμε αλλιώς την αγάπη μας για τους καλλιτέχνες που αγαπάμε. Αυτά είχαμε λοιπόν για σήμερα. Προς το παρόν, γεια σας. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πριν να πάμε σε διαφημίσεις, να σας δώσω εδώ το μεγάλο δώρο από το Open. Το Citroën C3 έκδοση U 1200 κυβικά, αξίας 17.500 ευρώ, με χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο πολύ όμορφο, ευέλικτο και πρακτικό μέσα στην πόλη. Μπορείτε να το διεκδικήσετε στο 14800, στέλνοντας SMS ή τηλεφωνώντας από σταθερό ή κινητό. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ
είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλό μεσημέρι. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ανοίγουμε το θέμα την ενότητα της επικαιρότητας και βεβαίως είναι αρκετά τα θέματα και εμείς έχουμε πολύ ρεπορτάζ και με τις τελευταίες εξελίξεις, τι γίνεται στην ΚΟ, έτσι με την νεκρή 27χρονη Πολωνή που από εχθές, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε την εξέλιξη και θα το παρακολουθήσουμε όλο και θα μιλήσουμε βέβαια και για την έξαρση και πάλι του φαινομένου των γυναικοκτονιών. Από την άλλη, έχουμε και τις εκλογές την Κυριακή και δεν ξέρω αν έχουμε ξεχαστεί με όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πάντως είναι γεγονός και κάπως έτσι εδώ θα πω την καλησπέρα μου στη Φόφη τη Γιωτάκη. Καλησπέρα και από μένα. Δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα. Φόφη, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Δίπλα κάθε μέρα ο Φίβος ο Παπαδάκης εδώ και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό τον Γιώργο το Χουδαλάκη, το διευθυντή του Real FM. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν συνεχώς και δημοσκοπήσεις, έτσι αυτές τις τελευταίες μέρες. Από ό,τι διακρίνουμε, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στις 20, σε κάποιες περιπτώσεις και παραπάνω μονάδες. Και δεν ξέρω τώρα αν να ξεκινήσουμε από εκεί. Τελικά πόσα κόμματα δίνουν οι δημοσκοπήσεις που θα μπουν στην Βουλή? 7, 8... 9. Δηλαδή, εχθές με την δημοσκόπηση από την MRB, είδα και ένα κόμμα Σπαρτιάτες που έχει ξεμητήσει με την υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη και ενδεχομένως και αυτό θα έχει μια ευκαιρία. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, να ξεκινήσω από τη Φόφη εδώ. Αλίμονο, η κυρία. Γεια σου, Γιώργο. Προφανώς, είπες, υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα, αλλά έχουν και το προεκλογικό περίβλημα. Μπορεί να είναι ελάχιστες ημέρες πριν τις εκλογές, λίγα τα 24 ώρα. Παρόλα αυτά, όπως λένε όλοι οι πολιτικοί αναλυτές και το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, ο κόσμος δεν έχει ζεσταθεί ακόμα για το δεύτερο γύρο, για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν θέλουν τα πολιτικά κόμματα να ακούνε τη λέξη πολιτικό ημίχρονο, δεύτερο πολιτικό ημίχρονο, αλλά. Όλοι λένε οι κάλπες είναι άδειες. Ναι, ο καθένας προσδοκώντας το δικό του. Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι οι κάλπες είναι άδειες, αλλά οι κάλπες γέμισαν πριν από ένα μήνα περίπου, που έχουν αφήσει ένα σοβαρό αποτύπωμα για τη δυναμική που είχαν τα κόμματα την προηγούμενη φορά. Τότε, επειδή έχουν προκύψει διάφορα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει προκύψει κόντρα για την υγεία με τα θέματα και τα περιστατικά αυτά που είχαμε τα πάρα πολύ σοβαρά, με τις ελλείψεις στα στενοφόρα και όλα αυτά. Μετά είχαμε το θέμα της Ροδόπης. Καρατομήθηκε άλλος ένας από τη Νέα Δημοκρατία εχθές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε εσωτερικές αναζητήσεις και αναταράξει για το αν ήταν σωστή ή όχι η όλη συμπεριφορά γύρω από το θέμα. Σωστά. Είναι ένα μείζον θέμα. Και μετά έχουμε και το μεταναστευτικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Από την πρώτη κάλπη μέχρι την τρίτη κάλπη, ο καθένας μας που θα πάει να ψηφίσει πάει με μέχρι μία. Τη με ένα κάλπη. Μέχρι τη δεύτερη. Έχω, ναι. Γιατί το φαντάζομαι. Μέχρι τρίτη δεν θα υπάρξει. Ναι, ναι. Όχι, τη δεύτερη. Λέω κάτι ξέρει και δεν το ξέρουμε. Όχι. Τη δεύτερη. Πάμε με άλλο σκεπτικό. Μας έχουν επηρεάσει τα όσα έχουν συμβεί? Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ένα. Α, συγγνώμη. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι λίγο καιρό πριν τις πρώτες κάλπες είχαμε την τραγωδία στα Τέμπη και είδαμε ότι αυτό καθόλου επηρέασε τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, μπορώ να πω τώρα και με σχετική σιγουριά ότι και τώρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι, ενώ είναι μείζωνα και είναι, αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Είναι σαν να μπαίνουν στην άκρη, διότι ο κόσμος προσανατολίζεται, τουλάχιστον ο κόσμος που θα ψηφίσει προς την Κυριακή που έρχεται. Βεβαίως όλα ξύνουν την επιδερμίδα των κομμάτων, αλλά νομίζω μέχρι εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και δυστυχώς δεν τα συζήτησαν όσο θα έπρεπε μεταξύ τους τα κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο, και που ήταν παρατεταμένοι και εδώ τρόπο. Και ένα χρόνο. Και ακριβώς και όχι με το σωστό τρόπο. Γιατί ανοίγουν τρόπο. Οι συζητήσεις, μπαίνουν τα θέματα. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα. Η συζήτηση, για παράδειγμα, σταμάτησε στο ποια θα είναι η αύξηση των μισθών. Εάν πράγματι έχει ενταχθεί μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας η αύξηση 25% που λέει η Νέα Δημοκρατία στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, που ξέρουμε ότι υπάρχει ένα άλλο πεδίο, άλλο κεφάλαιο και δεν πάει κάποιος με μαγικό ραβδί και λέει αυξήστε στους εργοδότες μισθούς και θα γίνει αυτό την επόμενη μέρα. Τώρα έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε, μα τι λέτε εδώ, στο σύμφωνο σταθερότητας δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση, άρα λέτε ψέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα και θα είναι μια επόμενη μέρα που, όπως δείχνουν όλα τα γκάλωπ, η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια πάρα πολύ άνετη πλειοψηφία. Όλα τα γκάλωπ δείχνουν 40+.
Τώρα, πού θα καταλήξει το 40 πλάς. Πάνω σε αυτό είπε κάτι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Πριν από λίγο τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει ευνηδιαστικά στο ραδιόφωνο του Sky, στο Νότι και το Χιώτη, στην εκπομπή, και να λέει μεταξύ άλλων εκεί που τον ρώτησαν πώς βλέπει τα πράγματα την επόμενη μέρα. Καταρχάς, επιβεβαίωσε ότι θα ορκίσει την κυβέρνηση στις 27, δηλαδή την Τρίτη. Ναι, 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 το ναι. Δεύτερο που είπε, στο ερώτημα, έχετε έτσι πολύ, όπως φαίνεται σε όλα τα γκάλο, πολύ σοβαρή δύναμη υπέρ σας και τα λοιπά, αλλά μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη και τα λοιπά, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε πιθανόν αντιπολίτευση στον εαυτό μας και ότι είναι βαρύτατη ευθύνη. Θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις όταν αναλαμβάνουν το έργο τους, που πάντα είναι σημαντικό το έργο των κυβερνήσεων, όταν κάθονται στην καρέκλα, που συνήθως είναι και ηλεκτρική καρέκλα, συνήθως περιστοιχίζονται και από ένα γυάλινο τείχο. Περίμενε τώρα, περίμενε ένα-ένα, γιατί αν πάμε και στο rotation και στα πρόσωπα και στην ονοματολογία για το υπουργικό. Καλά, προφανώς ότι δεν ήθελα να πεις αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, Γιώργο, να πάρω λίγο και ένα δικό σου πρώτο σχόλιο. Θα είμαι δικλεγραφικός. Η πρώτη σου ερώτηση αφορούσε το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή με βάση τις δημοσκοπήσεις. Στις προηγούμενες εκλογές προβλέπονταν 6-7, μπήκαν 5. Αυτή τη φορά μιλάμε για 7-8, έχω διαβάσει ακόμα και για 9. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε πάρα πολύ ωριακές καταστάσεις. Δεν θα βάζα στοίχημα, θα το θεωρούσα πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί, για παράδειγμα, σε αυτές τις εκλογές που έγιναν την 21η Μαΐου, μείναν 3 κόμματα εκτός και είχαν από 2,6 μέχρι 2,9. Ναι, ωριακά. Είναι τόσο ωριακή η διάσταση των πραγμάτων, όπου νομίζω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Έβαλε σε ένα δεύτερο θέμα που αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα ή άγνωστα σε πολλούς κόμματα, μεταξύ των οποίων και εμείς, που υποτίθεται ότι λόγω της διαρκής ενασχόλησης με την πολιτική θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Εγώ ομολογώ ότι ούτε το κόμμα Νίκη είχα πάρει χαμπάρι, ούτε το κόμμα Σπαρτιάτες είχα πάρει χαμπάρι. Είχε ανιχνευτεί η Νίκη στο τέλος, νομίζω, έτσι μας έλεγε εδώ ο κύριος Μαύρος, Φίβο, δεν μας έλεγε εδώ, στο τέλος, έτσι πριν την πρώτη κάλπη, εκεί. Ναι, τότε εμφανίστηκε, όπως περίπου εμφανίζεται τώρα για το κόμμα Σπαρτιάτες, που να γράφει 2+. Μίλησα και αναλυτικά με τον Δημήτρη Μαύρο, τον οποίο πολύ έκτιμο πολιτικό αναλυτή. Και θέλω να πω ότι ανεξάρτητα με το πόσο έξω πέφτουν οι δημοσκοπήσεις, μέσα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις κτλ., υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τους αριθμούς. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι κάτι που σας είχα πει πολύ παλιότερα, ίσως το θυμάται και ο Θεοδωρής, είχατε παίξει ένα γκάλωπ στην εκπομπή που αφορούσε το πώς ψηφίζει ο κόσμος. Και λέγανε οι κυρίες εκεί στη λαϊκή κτλ., ψηφίζω με βάση το συμφέρον. Σας είχα πει λοιπόν κάτι, μάλλον δεν άρεσε και πολύ, ότι οι περισσότεροι Έλληνες, αυτοί που ψηφίζουν, ψηφίζουν με βάση το ότι έχουν μάθει να ψηφίζουν στην περισσότερη ζωή τους. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στον μπλοκ αυτού που λέμε συντηρητική παράταξη, αυτό είναι σταθερά. Μιλάμε για το εντυπωσιακό 40%, για τη Νέα Δημοκρατία το 40%, αν εξαιρέσουμε το μνημονιακό χρόνο, δεν είναι εντυπωσιακό ποσοστό. Καλά, είναι και ένα... το Πασόκ είχε παλιότερα τέτοια ποσοστά, έτσι, δεν μας έκαναν καμία εντύπωση. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι και λίγο διαφορετικά. Σαφές και εύστοχο αυτό που λες. Γι' αυτό είπα για τη συντηρητική παράταξη. Η συντηρητική παράταξη φαίνεται ότι κατεβαίνει συγκροτημένη, συγκεντρωμένη, έχει στόχο πάντα την κυβέρνηση, την εξουσία. Δεν συνέβη το ίδιο πράγμα σε αυτό που λέμε αριστερά, κέντρο-αριστερά. Είχαμε τη διάλυση του Πασόκ και έχουμε μια σχετική επανασύσταση. Με τη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια σχετική σμίκρυνση του, μήπως η ρίκνωση, γιατί θα ήταν πολύ βαριά κουβέντα. Σχετική, αλλά τώρα νομίζω ότι οι ίδιοι έχουν αποδεχτεί ότι έχουν μεγάλη... Από το 31,5 στο 20 τα 100, νομίζω ότι είναι κατάρρευση. Ναι. Εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλη πτώση. Λέω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη σμίκνηση, τη συρρήκνωση, λέω, πάντως, είναι μια σμίκνηση. Γιώργο, υπάρχουν όμως και κόμματα, ανέφερε στο Πασόκ, που έχει σημειώσει έτσι, αύξηση ποσοστών. Αύξηση ποσοστών και για τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος σήμερα μάλιστα, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, δεν ξέρω, σε μια κίνηση είχε κέφια. Είναι ένας ζεστός άνθρωπος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, το έχουμε έτσι, έχουμε σταθεί αρκετές φορές, αλλά εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω αν ήθελε να τρολάρει με την καρδούλα
την ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά αναφέρει. Ο κύριος Κουτσούμπας νομίζω ότι είναι ο μέτρη του viral. Ξέρει δηλαδή ακριβώς τι να κάνει για να γίνει viral και ό,τι και όποτε γίνεται και δεν viral, το μάλλον. Έχει και μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό. Έτσι. Ναι. Δεν λοιπόν, το είχαμε, μια ευκαιρία αλλά, να, τελικά... να πω δύο λόγια και μου το επιτρέψει και υπόφη, γιατί τυχαίνει το Δημήτρη Κουτσούμπα, τον γνωρίζω, αν θυμάμαι καλά, το 1991. Ναι. Ο κόσμος ξέρει τη μορφή του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος με εκείνο το σχεδόν, πώς να πω τώρα, πολύ έτσι, στεγνό ύφος με το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα επικοινωνούσε τα πράγματα. Εγώ ξέρω έναν τύπο που πίνει τσίπουρα, παίζει πιάνο, είναι πολύ ωραίο στην παρέα και ένας λαϊκός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι απελευθέρωσε λίγο από το Μίτσο που ξέρω εγώ, αλλά σίγουρα ο Μίτσος που γνωρίσανε οι περισσότεροι είναι ένας τύπος πολύ γοητευτικός. Πάντως κάπως το χαρακτήρισε το κίνημα της αγάπης, λέει, για την πλεύση ελευθερίας. Την καρδούλα που έκανε. Και έκανε έτσι τώρα και αυτό, την καρδούλα. Ναι. Αυτό. Ναι. Ωραίο είναι. Το κάνει και Μελώνη, πρέπει να πω, στην Ιταλία. Το κάνουν και πάρα πολύ εδώ. Δεν ξέρω όμως πόσο ιδεολογικό περίβλημα μπορεί να έχει αυτό. Συν κάποιες παράλογες καταστάσεις που φαίνεται να μην τις αντιλαμβανόμαστε. Αυτό δηλαδή, είναι επικοινωνία, λέγεται εξωστρέφεια. Το θέμα είναι ότι το επέλεξε. Δεν ξέρω, ναι, το επέλεξε, αλλά απ' την άλλη παράλληλα αυτή την ώρα, νομίζω, Φίβο, υπάρχουν κοινωμένοι των ψηφοδελτίων, οι οποίοι δίνουν μια συνέντευξη τύπου από την Πλεύση Ελευθερία. Οι παρακαμφέντες υποψήφοι της Πλεύσης Ελευθερίας δίνουν μια συνέντευξη τύπου από τη μία η ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και στην ουσία αυτό χαρακτηρίζονται ως κλειδωμένοι, διότι μέχρι και τις εκλογές δεν μπορούν να φύγουν από τα ψηφοδέλτια. Οπότε θα παρακαμφθούν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Παράπονα. Ναι, έχουν παρακαμφθεί όμως με βάση τη λίστα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η σειρά των ανθρώπων όπως τοποθετούνται σωστά, ναι, ναι, ναι. στο ψηφοδέλτιο είναι αυτό που εκλέγει ή δεν εκλέγει βουλευτές. Mm-hmm. Επειδή θέλω να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, τι επικοινωνίζουμε αυτό, τι ακριβώς λες. Λέει η ζωή, όταν μόνο συμπαθέστατη και πρέπει να πω ότι και στην προσωπική επικοινωνία, εγώ αυτή τη ζωή ήξερα, όχι την αυστηρή της Προεδρίας της Βουλής. Λέει δεν πάμε αριστερά, δεν πάμε δεξιά, πάμε μπροστά. Αυτό, αν κάποιος πρέπει να το τοποθετεί στο πολιτικό τοπίο, σημαίνει κάπου στο κέντρο. Ο κύριος λοιπόν Κουτσούμπας, και... πάντως Γιώργο, δεν νομίζω ότι ήθελε να περάσει αυτό το μήνυμα. Όχι, μάλλον ήθελε να ανακοινώσει. Εδώ έχουμε το αντισυστημικό κέντρο. Δηλαδή, έχουμε ό,τι αντισυστημικό βάλει ο καθένας. Αντισυστημική εκκλησία. Δεν υπάρχει πιο σύστημα στην ελληνική ιστορία. Γιώργο, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά απ' την άλλη θέλω να προλάβω λίγο για να πούμε και γι' αυτό το rotation, έτσι, με το βλέμμα στο Υπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούγονται ονόματα πρωτοκλασσά των υπουργών που θα είναι, δεν θα είναι, θα γίνουν αλλαγές, θα μπουν και πασοκογενείς. Φόβη μπορούμε σύντομα, γιατί πρέπει να πάω και στην Καλαμάτα για το ρεπορτάζ, έτσι. Αλλά να πούμε λίγο το τι αποτυπώνεται. Νομίζω ότι και εγώ και ο Γιώργος έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές εκλογικές αναμετρήσεις. Ποιοι πρόκειται να μπουν στην κυβέρνηση, ποιοι θα κοπούν, ποιοι θα μείνουν στα ίδια κτλ. Είναι έτσι μια. Είναι τα συνήθη θαύματα κάθε προεκλογικής περίοδου. Παρόλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει κανένα λόγο να ανοίγει αυτό το κουτάκι αυτή τη στιγμή. Το περιέγραψε αυτό και στην συνέντευξη που άκουγα πριν από λίγο. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι προφανές ότι αρκετοί ή λίγοι, κάποιοι όμως, πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, ναι, θα πρέπει να κάτσουν στον πάγκο, ακόμη διότι ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, ακούω ότι θα μετακινηθεί ο κύριος Πιερακάκης. Ο πετυχημένος δεν είναι ο μόνιμος. Ο Πιερακάκης δεν είναι το συνώνυμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο κύριος Πιερακάκης θα παίζει πάλι κορυφαίο ρόλο στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, εφόσον έχουμε ό,τι δείχνουν τα γκάλουπ. Ένα παράδειγμα έδωσα, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν σπέβδω να κάνω το μάτι για το τι θα γίνει και πού θα οριστεί ο κύριος Πιερακάκης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απόφαση του κύριου Μητσοτάκη να εντάξει περισσότερες γυναίκες, να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτομάτως βγάζει εκτός κάποιους άνδρες. Για να δούμε. Πρωτοκλασσά τους. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τάση και θα την ακολουθήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Η κυρία Ζαχαράκη, για παράδειγμα, ακούγεται. Άκουγα εγώ το πρωί. Η κυρία Ζαχαράκη ήρθε πρώτη στην Ανατολική Αττική. Ακούγεται για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, και αυτό έχει ακριβώς για κυβερνητική εκπρόσωπος, όπως έχει ακουστεί και το όνομα του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να το δούμε, κατά την άποψή μου. Κύριος Δένδια, αυτό που είναι σίγουρο.
Για το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ακουστεί πολλά. Κατά την άποψή μου όμως, εάν γνωρίζει κάτι σχετικό, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας αυτή τη στιγμή και ίσως ο αντικαταστάτης του, αν υπάρχει, και κανείς άλλος. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μία προετοιμασία για αυτό το Υπουργείο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση. Γιατί θα το επιχειρεί αυτό το rotation και το ανακοινώνει κιόλας. Συγγνώμη, αυτό, Γιώργο, μπορούμε λίγο να το σχολιάσουμε. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να δείξεις ότι μαζί με την ανανέωση της εντολής υπόσχεσαι και την ανανέωση της κυβέρνησης. Επίσης, νομίζω ότι το είχα πει στην εκπομπή σου και κάποιοι με παρεξήγησαν κιόλας. Είπα ότι μία ομάδα δουλεύει επαγγελματικά. Ναι. Και η άλλη δουλεύει με βάση τα μηνύματα του πεζοδρομίου. Ο κύριος Μητσοτάκης δουλεύει επαγγελματικά. Ως προς τα κόμματα. Έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο, το οποίο κάνει τεχνοκρατικές αναλύσεις και λέει πού πάσχουμε. Για παράδειγμα, πάσχουμε την εκπροσώπηση των γυναικών στην κυβέρνηση. Εντάξει, να σας πω και την αλήθεια, αν και είμαι γνωστός χαρακτηρισμένος γυναικόφιλος και ξέρω ότι πάλι θα μου την πέσουν, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που είναι ικανότερες πολλών ανδρών που είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Και έχουν αδικηθεί. Γιώργο. Για την Ζαχαράκη που ρώτησε, θυμάμαι ότι ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη δική μου εκτίμηση, και εντάξει, θυμήθηκε και η Φόβη τα χρόνια μας, και μάλλον ήταν η καλύτερη στην εκπροσώπηση του κόμματος. Έχει περάσει και από άλλες θέσεις. Δηλαδή, έχει περάσει υφυπουργός παιδείας, τώρα είναι στον τουρισμό. Ήταν μέχρι τώρα στον τουρισμό. Θέλω να πω ότι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή αναφέρθηκε και η πρωτιά της Ανατολική Αττική, να θυμίσουμε μπροστά από ποιον ήταν. Από τον Μάκη Βορύδη. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε τη δυνατότητα, γιατί ο χρόνος τρέχει και πάντα με κυνηγάει εμένα σε αυτή την εκπομπή, να πάμε στην Καλαμάτα και στον συνάδελφο εκεί, τον Νίκο τον Γιαπρακά, διότι οι εννέα φερόμενοι διακινητές από το πρωί έχουν περάσει και πάλι το κατόφλι της ανακρίτες και απολογούνται, Νίκο, από ό,τι μαθαίνουμε. Συν της άλλης, από χθες υπάρχει και η είδηση ότι εντοπίστηκαν άλλες τρεις ορεί κοντά στο ναυάγιο. Και προφανώς θα συνεχιστούν οι έρευνες τώρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα Μάριον, καλησπέρα σε όλους. Εδώ στην Καλαμάτα, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, όπου από τις 10 η ώρα το πρωί έχουν έρθει οι κατηγορούμενοι, οι 9 Αιγύπτιοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη του δουλεμπορικού αυτού κυκλώματος. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τέταρτο, ο οποίος απολογείται, στην κυρία ανακρίτρια. Μένουν λοιπόν άλλοι 5, επομένως καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία θα έχει αρκετές ώρες μπροστά. Μιας και στη συνέχεια θα πρέπει να περάσουν και από τον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους, αν δηλαδή θα προφυλακιστούν ή όχι. Νίκο. Συνεχίζουν να δηλώνουν αθώοι, Μάριον, ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο θέμα. Ότι προφανώς όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο οι υπόλοιποι τους αναφέρουν ως μέλη του κυκλώματος, αυτοί λένε ότι παρεξηγήθηκε η στάση την οποία κράτησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ότι προσπαθούσαν δηλαδή να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρχει τάξη στο πλοίο και να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Ωστόσο, υπάρχει μια πληροφορία η οποία λέει ότι ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να δίνει 4 από τους κατηγορούμενους του ως μέλη του κυκλώματος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη πληροφορία. Θα τη δούμε και στη συνέχεια όταν θα βγουν οι δικηγόροι από τη διαδικασία της ανάκρισης για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και έχει και νόημα, όπως λες Νίκο, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι διασωθέντες στις μαρτυρίες, γιατί στέκονται έτσι και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές όσον αφορά στους φερόμενους διακινητές από τη μία και από την άλλη, επειδή είδαμε πριν και τα πλάνα αυτά με το σκάφος, που είναι από ένα νέο βίντεο που έδωσε η Frontex, αν δεν κάνω λάθος, που εδώ πάλι ερχόμαστε και συζητάμε και ξανανοίγουμε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν, εάν το σκάφος είχε μείνει από μηχανή, εάν ήταν ακινητοποιημένο και τι λένε και οι μαρτυρίες, δηλαδή τι καταγράφεται, Νίκο.
Οι μαρτυρίες λένε πολλά. Λένε και για αυτό το οποίο ανέφερες, ότι στην αρχή τις τρεις πρώτες μέρες το σκάφος κινούταν κανονικά, η μηχανή δούλευε κανονικά. Στη συνέχεια όμως από την τρίτη ημέρα και μετά υπήρχαν προβλήματα με τη μηχανή. Μία σταματούσε, μία ξαναλειτουργούσε. Επομένως υπήρχαν προβλήματα με την κίνηση του σκάφους, μέχρι που η μηχανή σταμάτησε να λειτουργεί οριστικά. Από εκεί και πέρα έχουν οι αρχές δείξει τις φωτογραφίες των συλληφθέντων στους διασωθέντες, οι οποίοι αναφέρουν συγκεκριμένα με το νούμερο του καθενός το τι έκανε ο καθένας και το πώς συμπεριφερόταν μέσα στο σκάφος. Τους χτυπάγανε, τους απειλούσανε, κάποιοι μάλιστα τους έδιναν να πίνουν βρώμικο νερό, κάποιοι δεν δίστασαν να βάζουν ακόμα και τα πόδια τους μέσα στο νερό προκειμένου να το δώσουν να το πιούν στη συνέχεια οι δύσμοιροι αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Ενώ τέλος υπάρχουν και μαρτυρίες για το ζήτημα του λιμενικού και για το σκηνή το οποίο έριξε το σκάφος του λιμενικού στο αλιευτικό. Λένε ότι λύθηκε το σκηνή, υπήρχε αναταραχή πάνω στο σκάφος, με αποτέλεσμα αυτό στη συνέχεια να ανατραπεί και να χάσουν δυστυχώς τη ζωή τους εκατοντάδες άτομα. Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο από τους συναδέλφους, τη Φόφη και τον Γιώργο, γιατί σύν της άλλης, μέσα σε αυτή την τραγωδία που εδώ μόνο το Πακιστάν δηλώνει ότι έχει χάσει, έχει νεκρούς 300 ανθρώπους, δεν ξέρω αυτές οι σωροί που τώρα εντοπίστηκαν, δεν ξέρω αν θα βρεθούν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν συγγενείς που αναζητούν, δεν ξέρουν καθόλου την τύχη των δικών τους. Και σύν της άλλης όμως, που περιμένουμε πραγματικά να δούμε τι. Γιατί βυθίστηκε αυτό το σκάφος, το οποίο το παρακολουθούσαν και το έβλεπαν και το είχαν εντοπίσει επί ώρες. Αλλά σύν τις άλλες βλέπουμε ότι όλο αυτό και προς τα έξω το πιάνει και η Τουρκία και αρχίζει και εργαλειοποιεί και λέει, ας πούμε, ότι μας δείχνει την Ελλάδα, η Τουρκία δείχνει την Ελλάδα και λέει ότι η Ελλάδα κάνει τη Μεσόγειο νεκροταφείο. Γιώργο. Κοίτα, καταρχήν για να μην χάνουμε το κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα είναι έχουμε εκατοντάδες νεκρούς στο βαθύτερο σημείο του Μεσογείου. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Οποιαδήποτε κουβέντα γίνεται δεν πρέπει να παραβλέπει αυτό. Το να πούμε ότι καταφέραμε να σώσουμε 104, άρα μπορούσαμε να σώσουμε κάποιους ανθρώπους και χάσαμε πολλαπλάσιους, σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε καλά. Επειδή παρακολουθώ και συμμετέχω κι εγώ σε τέτοιες συζητήσεις. Σαν να είμαστε όλοι λίγο ναυπηγοί, λίγο καπεταναίοι κτλ. Είναι πασιφανές κατά τη γνώμη μου στα μάτια μου ότι 2 μέρες κοιτάγαν τον καράβι. Το κοίταγε η Frontex. Το κοίταγε το ελληνικό λιμενικό. Προσέγγιζαν παραπλέον τα πλοία. Από όσα έχω ακούσει, και το λέω Μάριον, Χόφη και Φίβο, εγώ κράτησα κάτι που μου είπε ένας καπετάνιος διασωστικού σκάφους, Έλληνας, ο Σάββας, που δουλεύει στη Βαρκελόνη. Λέει 2 μέρες, ρε παιδιά, ένα σωσίδιο την ώρα να δίνανε, δεν θα είχαν χάσει κανένα. Ναι. Αυτό για μένα δίνει απλή τη διάσταση. Λογική, παιδί, ναι. Ναι, και μιλάω και για έναν άνθρωπο που το κάνει, έτσι, που έχει σώσει εκατοντάδες ανθρώπους. Τώρα, το ότι φεύγει αυτή η ιστορία και αναδεικνύεται σε πολιτικό ζήτημα, γιατί είναι και πολιτικό, δυστυχώς μας πετυχαίνει στην προεκλογική περίοδο. Όπου ο καθένας θέλει να αναδείξει τα δυνατά και τα αδύνατα, ξεχνώντας αυτό που σας είπα στην αρχή. Έχουμε 500 νεκρούς. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε στους 500 νεκρούς και να σκεφτούμε τον πολιτικό διαστημό της χώρας στο εξωτερικό. Τι έκανα εγώ καλά, τι έκανε χειρότερα. Δηλαδή, προσωπικά, αισθάνομαι και σε ένα επίπεδο συμμετοχή σε μία ύβρη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, χρησιμοποιώ τον αρχαιολογικό όρο. Δεν τα κάναμε καλά, είναι βέβαιο. Τα κοιτάγαμε, δεν δράσαμε, δεν αντιδράσαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι. Το να στήσουμε τα αυγά πάνω από αυτό την ώρα που τους μετράμε, να με συγχωρείτε πολύ. Πολύ σύντομα σε παρακολουθώ. Ναι, προφανώς δεν έγιναν όλα καλά. Όλα αυτά, αυτή η νέα τραγωδία στη Μεσόγειο είναι αντικείμενο ερευνών. Κατά την άποψή μου, η πολιτική και στα 24 ώρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία, να θέτουν βεβαίως τα ερωτήματα, αλλά με τρόπο ώστε να μην διασύρεται η χώρα και να μην βλέπουμε από άλλες χώρες να εκμεταλλεύονται την τραγωδία των ανθρώπων που βρέθηκαν στο βυθό.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Σόφη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα εμείς, Φίβο, θα περάσουμε και θα πάμε στην ΚΟ και θα συνδεθούμε εκεί με τη συνάδελφο από το ΚΟΣ TV, την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Κλεοπάτρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μαθαίνουμε ότι δόθηκε και άδεια στον σύντροφο της, στον 28χρονο σύντροφο της αδικοχαμένης κοπέλας, να επιστρέψει στην Πολωνία, όπως και η μητέρα της κοπέλας. Τι νέα στοιχεία έχουν προκύψει εκτός από αυτό σήμερα? Καλησπέρα λοιπόν από την ΚΟ. Βρισκόμαστε έξω από το σημείο που κρατείται ο 32χρονος από το Μπαγκλατές, όπου ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία υπεράσπισης για αύριο το μεσημέρι με την κατηγορία μόνο της αρπαγής. Έπειτα από την εξέβρεση της ορού της 27χρονης, ο σύντροφός της έκανε τρίωρη συμπληρωματική κατάσταση, καθώς και στο αστυνομικό τμήμα ήταν και η μητέρα της, για να μπορέσει και εκείνη να βοηθήσει από τη δική της πλευρά με οποιοδήποτε παραπάνω στοιχείο. Να πούμε ότι όντως αναχώρησαν και ο σύντροφός της και η μητέρα της από την ΚΟ σήμερα τα ξημερώματα για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, όπου αναμένουν και την σωρό της άτυχης κοπέλας για να κάνουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ταφή της. Κλεοπάτρα, κάτσε τώρα γιατί είναι πολλά εντωμεταξύ. Ο σύντροφος λοιπόν έχει άλωθει, δεν θεωρείται ύποπτος. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Για να το επιτρέψουν να αναχωρήσει για την Πολωνία. Ωραία. Δεν θεωρείται ύποπτος, ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές ξέρουν, διότι έδωσε και μια συμπληρωματική κατάθεση επί τρεις ώρες. Προσπαθούν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια του παζλ για να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο σύντροφος είπε ότι γνώριζε το 32χρονο, γιατί εξετάζεται και αν γνωριζόντουσαν από πριν οι 27χρονοι με τον 32χρονο που τώρα κρατείται, και αν το γνώριζε και ο σύντροφος. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, αλλά είναι ανεπιβεβαίωτες, διότι ο σύντροφος της κοπέλας και η ίδια η Αναστάζια δούλευαν σε πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή του Μαρμαρίου, ναι. Αλλά ο 32χρονος κατηγορούμενος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ξενοδοχείο. Είναι εργάζεται σε χωράφια. Ναι. Είναι ουσιαστικά ρωτάω, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που τους δείχνει να μπαίνουν μαζί στο σπίτι από που δεν βγήκαν ποτέ ή δεν τους κατέγραψε αυτή η κάμερα, εν πάση περιπτώσει, Φίβο. Ακριβώς, Μαρίων. Και πριν από λίγο βλέπαμε στα πλάνα μας και τα τελευταία καρέ της δολοφονημένης 27χρονης. Εδώ βλέπουμε από το σουβλατζί. Αυτά είναι. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία καρέ της δολοφονημένης 27χρονης είναι η στιγμή που εξέρχεται από το σούπερ μάρκετ με τον 32χρονο. Είναι στην ουσία οι τελευταίες στιγμές πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Γνωρίζουμε ότι βρισκόταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και μαζί του πήγαν στο σπίτι του, όπου από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίχνη της. Και εδώ τώρα συζητείτε κιόλας αν υπήρξε και συνεργός σε όλο αυτό. Και νομίζω ότι μπήκε στο θέμα, στους αρχές. Στο κάδρο. Ο Πακιστανός συγκάτοικος του 32χρονου, ναι, ακριβώς. Ναι. Διότι, Μάριον, παραμένει όμως αναπάντητο το πώς μεταφέρθηκε, ναι, η σωρός της άτυχης κοπέλας 1,5 περίπου χιλιόμετρο από όπου είχαμε και το τελευταίο στίγμα από το κινητό της. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία από το σημείο που βρέθηκε η σωρός Κλεοπάτρα που βοηθούν περαιτέρω τις αρχές, περιμένουν, ξέρω, και τι θα δείξουν τα κινητά και τα στίγματα που είχαν δώσει από τις κεραίες, ξέρω εγώ, αλλά το DNA... Χθες είχαμε από το πόρισμα της ιατροδικαστικής, έδειξε ασφυξία. Ασφυκτικό θάνατο. Ωστόσο, ο Μάριον, παραμένει αναπάντητο το πώς επήλθε, δηλαδή ο μηχανισμός θανάτου, και περισσότερο φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Εάν δηλαδή υπήρχε βιασμός, πώς πέθανε η κοπέλα αυτή από ασφυξία, εάν ήταν στραγγαλισμός και αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Έλα, Κλεοπάτρα μου, σε έχουμε διακόψει, απλά συμπληρώνουμε. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Πάντως υπήρχαν μάρτυρες που την είδαν ότι η κοπέλα είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Όπως επίσης σε αυτό που είπατε για το DNA, αναμένουν τα αποτελέσματα του DNA να δώσουν αρκετό φως στην υπόθεση, και επιβεβαιωμένα ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό. Αυτό έχει βγει, αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Κλεοπάτρα, για οτιδήποτε βεβαίως το παρακολουθούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εμείς μπορώ να συμπληρώσω κάτι ακόμα που μπορεί να βοηθήσει, ότι σήμερα το μεσημέρι περίπου ο κατηγορούμενος συναντήθηκε με τον δικηγόρο του και για άλλη μια φορά δήλωσε ότι είναι αθώος. Καθώς επίσης και ο δήμαρχος της ΚΟ, ο Θεοδόσης ο Νικηταράς,
Βγήκε σε δύο τηλεοπτικά κανάλια από την Πολωνία που βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στο νησί μας λόγω του γεγονότος. Ναι. Και θέλησε να τονίσει ότι το νησί μας είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός και φιλόξενος, γιατί έχει αρχίσει και κυκλοφορεί μια παραφιλολογία. Ναι, μην τραβάει ξαφνικά η κόστα φώτα ακριβώς της δημοσιότητας για λάθος, τέλος πάντων, ακριβώς, λόγω αυτού ακριβώς του περιστατικού. Και αμαυρώνεται η εικόνα της. Ευχαριστούμε πολύ και εν μέσω τουριστικής περίοδου βεβαίως. Τώρα, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, για να βάλουμε λίγο το κομμάτι και αυτής της υπόθεσης και των γυναικοκτονιών, αλλά γιατί αυτή η υπόθεση φαίνεται, Φίβο, ότι ξυπνάει μνήμες στην οικογένεια της Ελένης στο Παλούδι και μας μίλησε ο πατέρας της και μας είπε χαρακτηριστικά ότι κανείς γονιός δεν πρέπει να ζήσει τέτοια πράγματα. Πολλαπλασιάζονται τα ειδεχθή εγκλήματα και τα γυναικοκτονίες και ζητάει την αυστηροποίηση των ποινών. Μάριον, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Ήταν Νοέμβριος του 2018 όταν η κόρη του Ελένη το Παλούδι είχε βιαστεί από 2 άνδρες και στη συνέχεια δολοφονήθηκε από τους, από τους ίδιους. Μια υπόθεση που έβαλε, νομίζω, στη δημόσια ατζέντα πιο δυνατά από κάθε άλλη το θέμα της γυναικοκτονίας. Και όπως είπες, από τότε είναι δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο. Σχεδόν κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε για μια νέα γυναικοκτονία. Και όπως μας είπε ο ίδιος, έχει έρθει η ώρα, όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλη η ελληνική πολιτεία, να ακούσει την κραυγή αγωνία των γονιών αυτών. Για να το παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τις κόρες τους. Πάμε. Είναι δυστυχώς αναμνήσεις που κανένας γονιός δεν πρέπει να περνάει, κανένας γονιός να μην βιώνει. Αυτού του είδους τα εγκλήματα, οι δολοφονίες, αυτές οι αποτρόπειες, οι γυναικοκτονίες, οι βιασμοί, ολοένα και πολλαπλασιάζονται. Και θα πρέπει αυτοί που αποφασίζουν για μας κάποια στιγμή να το πάρουν χαμπάρι επιτέλους, να προστατέψουν την ελληνική κοινωνία και τα παιδιά μας. Και το έχουμε πει και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μας ακούσουν και να ευαισθητοποιηθούν, να ακούσουν τον πόνο και την κραυγή αγωνίας. Πρέπει να πάρουμε κάποιες γενναίες αποφάσεις. Και το πρώτο στο μέλημα της ελληνικής πολιτείας θα πρέπει να είναι η αυστηροποίηση των ποινών και για τέτοια ειδεχθή εγκλήματα και βιασμούς και για αυτούς τους ανώμαλους παιδοβιαστές, επιτέλους αυτά τα ισόβια, τα έρμα να γίνουν πραγματικά ισόβια, ώστε να μπορούμε πραγματικά να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αρχές, αξίες και πάνω απ' όλα να τα μάθουμε να σέβονται την ανθρώπινη ζωή, την αξιοπρέπεια και την διαφορετικότητα. Έτσι θα γίνουμε κοινωνία επιτέλους και όχι αγέννη. Λοιπόν, τι να πει κανείς μπροστά σε αυτό τον πατέρα. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη κοντά μας λίγο. Πάνω σε αυτά, κύριε Μαρακάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό απόγευμα. Λίγο θα θέλαμε έτσι και από τη δική σας την πλευρά. Ξυπνούν μνήμες, άλλη μια γυναικοκτονία. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα οδηγήσουν οι έρευνες αυτή τη στιγμή των αρχών. Αλλά από την άλλη κιόλας δεν μπορώ να κλείσω τα αυτιά μου και να μην ακούσω αυτό τον πατέρα που ζητάει αυστηροποίηση των ποινών και, εν πάση περιπτώσει, τα ισόβια να είναι ισόβια. Έβαλα όλο έτσι το θέμα στο τραπέζι και σας ακούμε. Έχω συνομιλήσει στο παρελθόν με τον κύριο Παλούδη, ο οποίος έχει και πολύ άρτιο λόγο και σκέψη και βεβαίως έχει και σε όλα αυτά και την αγανάκτηση, την δικαιολογημένη αγανάκτηση ενός ανθρώπου που έχασε με αυτόν τον αδιανόητο τρόπο το παιδί του. Και δεν σας κρύβω ότι από τότε που και εγώ έγινα πατέρας, έχω καθημερινά μια νοσηρή, μπορώ να πω, αγωνία για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα έχουν ένα μίνιμουμ ασφάλειας έξω, όπου και αν βρίσκονται. Αυτή είναι μία πλευρά και η οποία είναι και πολύ σωστή και, πρέπει να είναι και κινητήριος δύναμη για να κάνουμε αλλαγές όπου αυτές χρειάζονται. Ωστόσο, θα επαναλάβω αυτό που και τότε είχα πει στον κύριο Παλούδη, ότι κανένα ποινικό και σοφρονιστικό σύστημα δεν είναι τιμωρητικό απέναντίας σε όλους τους ποινικούς πολιτισμούς παγκοσμίως, εκτός από τα πολιταρχικά καθεστώτα. Ο σκοπός δεν είναι να σκοτώσεις τον κατηγορούμενο και τον καταδικασμένο μέσα σε μια φυλακή. Είναι να λάβεις αυτά τα μέτρα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ώστε κάποια στιγμή να τον συνετίσεις και να τον επαναφέρεις στην κοινωνία.
Υπ' αυτή την έννοια, τα ισόβια δεν θα μπορέσουν ποτέ να είναι πραγματικά έκτηση για πάντα, διαπαντός, για όσο δηλαδή χρόνο ένας άνθρωπος του έχει μείνει για να ζήσει, ότι θα τον περάσει στη φυλακή. Κύριε Μαραγκάκη, δεν αντιθέτει κανείς ότι το σύστημα πρέπει να είναι σοφρονιστικό και όχι τιμωρητικό. Από την άλλη όμως υπάρχουν τόσα περιστατικά, λες, και έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και βγαίνουν από μέσα τερατώδεις ιστορίες. Εδώ όχι μόνο για το κομμάτι των γυναικοκτονιών, αλλά και το κομμάτι της παιδεραστίας των παιδόφιλων, που βλέπουμε μπαίνουν, βγαίνουν, γίνονται περιστατικά μπροστά στα μάτια ολονών πολλές φορές και σου λέει μετά ότι πάλι κυκλοφορούν έξω, και κατά κύριε Μαραγκάκη. Πόσο σοφρονίζεται ένας παιδόφιλος. Να σας καταθέσω λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και αυτό είναι το πιο σωστό που είπατε. Το ότι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο DNA τους δείξει αυτό το προφίλ με τη συμπεριφορά τους, μια νοσηρή συμπεριφορά, την οποία πολύ δύσκολα η επιστήμη έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επαναφέρει στα συμβατικά δεδομένα, για να μην μιλήσουμε ρατσιστικά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχει δείξει η ιστορία ότι και μετά την έκτηση της ποινής του και την επαναϊωθέτησή του στην κοινωνία, δυστυχώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό επαναλαμβάνουν τα ίδια. Το βραχιολάκι θα ήταν μια λύση για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αναρμόδιος. Σίγουρα όμως δεν θα ήμουν συνεπής να καταθέσω κάτι τέτοιο στην εκπομπή σας. Έχουν δοκιμαστεί πειραματικά αρκετά συστήματα σε ό,τι αφορά το follow-up, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι το παραδέχονται πολλές φορές, ότι έχουν αυτή τη ροπή να επαναλάβουν αυτού του τύπου τα εγκλήματα, ότι χρειάζονται μία σχετική παρακολούθηση, επιμόρφωση, σίγουρα φιλτράρισμα σε ό,τι αφορά τις συναναστροφές τους με περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν παιδιά. Ναι. Εκεί όμως θα έλεγε κάποιος ότι θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμο έναν αστυνομικό ή έναν κοινωνικό λειτουργό ή και τους δύο για κάθε καταδικαπρόνη. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, κύριε Μαρακάκη. Το ξεκινήσατε κι εσείς, όχι από την επιστήμη σας, τα νομικά, αλλά και σαν άνθρωπος και σαν πατέρας και συνολικότερα. Δηλαδή, κάτι πραγματικά πρέπει να γίνει. Τώρα, ο Πολωνός Πρωθυπουργός ζητάει το δράστη να τον εκδώσουμε, γιατί λέει πρέπει να του επιβληθούν οι πιο αυστηρές, οι μέγιστοι ποινοί. Αυτό κάτι αυτό σημαίνει. Πιστεύω, ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και πιστεύω ότι έγινε μάλλον. Θεωρώ ότι μάλλον παρασύρθηκε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας σε αυτή τη δήλωση, διότι η δικονομία μας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ύποπτοι και αν ασκηθούν ποινικές διώξεις για βιασμό, ανθρωποκτονία ή όπως και να διαμορφωθεί το κατηγορητήριο, θα δικαστούν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και αναδικάζονταν στην Πολωνία, θα έπρεπε να είχαν διαπράξει αντίστοιχα ή συναφή εγκλήματα με το παρόν στην Αλοδαπή, δηλαδή στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλά, παρουσία να είστε σας καλά, σήμερα εγώ εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και για να φύγουμε από όλα αυτά και να αλλάξουμε και να δούμε έτσι διαφορετικές εικόνες, εμείς σήμερα θα σας πάμε σε μια άλλη Μύκονο. Όχι τη Μύκονο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε, αλλά θα πάμε σε ένα παραδοσιακό αγρόκτημα, να δούμε έτσι μια διαφορετική εκδοχή, πώς οι τουρίστες αναζητούν διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει στη Μύκονο. Και εκεί μάλιστα μας περιμένει, όπως βλέπετε, η Μελίνα Λίνδεν, η οποία είναι ένα κράμα από Σουηδό πατέρα, Βρετανίδα μάνα, εκείνη έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, διδάσκει υπασία και θεραπευτική υπασία και γιόγκα. Μελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γεια σου Μάριον, τι κάνεις? Χαίρομαι πολύ που τα καταφέρνουμε, το έχουμε σχεδιάσει αρκετές φορές, δεν επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, όμως σήμερα είσαι εκεί στο αγρόκτημα αυτό, το οποίο προσφέρει και έναν εναλλακτικό τουρισμό και πολύ χαιρόμαστε. Πες μου λοιπόν τι κάνετε εκεί. Λοιπόν, εδώ στις Ρίζες, στην Άνω Μερά, κάνουμε, όπως είπες, λίγο εναλλακτικό τουρισμό. Είμαστε ένα αγρόκτημα, έχουμε και δωμάτια, οπότε οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν και να μείνουν μαζί μας. Και έχουμε και ένα ιτικό κέντρο. Κάνουμε βόλτες με τα άλογα στη θάλασσα, κάνουμε γιόγκα εδώ, κάνουμε μαθήματα μαγειρικής και γενικά συντηρούμε την παράδοση της Μυκόνου. Να ρωτήσω, σε αυτό εδώ το αγρόκτημα μπορεί κανείς να μείνει, να έχει διαμονή? Ναι, έχει και διαμονή από φέτος. Και τώρα εκεί, για εξήγησέ μου, καταρχήν το άλογο πώς το λένε αυτό το πανέμορφο πλάσμα? Αυτή εδώ είναι η Λάγια. Ναι. Είναι η Λάγια μας.
Και έχουμε περίπου 20 άλογα εδώ πέρα. Να ρωτήσω εδώ τώρα, γιατί έχει έρθει και η παρέα μέσα. Κωνσταντίνε, θα πήγαινες εσύ στη Μύκονο έχοντας στο μυαλό σου αυτή την εικόνα? Δεν κατάλαβες. Έχω πάει στις Ρίζες και έχω φάει και εξαιρετικό φαγητό. Μπράβο στη Μελίνα και μπράβο σε όλους. Έχω φάει κάτι γιουβετσάκια, κάτι. Τι να πω τώρα, μου τρέχουν τα σάλια. Όλα τα ξέρεις. Εξαιρετικό μέρος, μπράβο. Πήγα να σε πιάσω αδιάβαστο και τελικά τα ξέρεις όλα. Δεν ξέρω τώρα, γιατί Μύκονο έχουμε άλλη εικόνα, αλλά πραγματικά και αυτό που μας δείχνεις είναι κάτι διαφορετικό. Εσύ πώς έχεις βρεθεί στην Ελλάδα? Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου, όπως είπες, είναι Σουηδός, η μητέρα μου είναι Αγγλίδα, αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Στα 18 μου πήγα εξωτερικό για σπουδές, σπούδασα ψυχολογία στην Αγγλία. Μετά ταξίδεψα τον κόσμο για 5 χρόνια. Αυτά είναι. Και μετά από 5 χρόνια αποφάσισα ότι η Ελλάδα είναι εκεί που θέλω να είμαι. Έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι Ελληνίδα, οπότε ταξίδευα και με ρωτάγανε από πού είσαι, έλεγα Ελλάδα. Και αισθάνομαι ότι είναι η πατρίδα μου. Οπότε τώρα ασχολούμαι εδώ με τα άλογα και με τη γιόγκα. Μελίνα, θα σε παρακολουθήσουμε λίγο να καλπάζεις, φεύγοντας. Άμε, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αυτή είναι η Μύκονος του 2023, αλλά η αυθεντική Μύκονος, γιατί πραγματικά πας εκεί και νομίζω ότι είσαι σε άλλο νησί. Παντού έχεις πάει. Έχω πάει παντού. Τι να κάνω. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αυτή δεν έχει σταματήσει να φωνάζει. Έχω το Citroën το C3, έκδοση γιου, 1200 κυβικά, αξίας 17.500 ευρώ, με χαμηλή κατανάλωση μόλις 5,5 λίτρα, ανά 100 χιλιόμετρα. Όμορφο, ευέλικτο, πρακτικό, λειτουργικό, στο 14.800 μπορείτε να το διεκδικήσετε. Εμείς, όπως κάθε μεσημέρι, έτσι και σήμερα, φεύγουμε τρέχοντας. Αύριο φτάνουμε στη Δετάρτη. Έλα. Με το καλό. Καλό απόγευμα. Όλα καλά. Εσύ. Τέλεια. Και εμείς. Λοιπόν, πήγαμε. Γεια. Yeah.